Πάμε να δούμε ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον Κυριάκο Αβελόπουλο όταν μιλούσε στη Βουλή για τα προβλήματα των τρελνών. Η κυβέρνηση τότε έκανε την ανήξερη. Πάμε να δούμε τι είχε πει τότε ο Κυριάκος Βελόπουλος και τι έλεγε ο Υπουργός Μεταφορών. Για να δούμε. Και βέβαια, επειδή εγώ πάντοτε προσπαθώ με επιχειρήματα να μιλήσω, κάποια στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να μάθουμε να λέμε τι πραγματικά συνέβη τελευταία 100 χρόνια. Από την εποχή του Τρικούπη, δυστυχώς ο ελληνικός σιδηρόδρομος παρέμενε ίδιος. Και ξεκινώ έτσι, διότι ο απαρχαιωμένος σιδηρόδρομος δείχνει κάτι, ότι υπήρχε δόλος. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί εγώ να το ξέρω και άλλοι να το ξέρουν και αν το ξέρετε εσείς ή το Πασό και οι υπόλοιποι που κυβέρνησαν, ότι υπήρχε δόλος να είναι απαρχαιωμένος σιδηρόδρομος, ώστε κάποια στιγμή, αφού πτωχεύσει με άλλον τρόπο, θα σας πω πως πτώχευσε, όσε, να πουληθεί έναντι πινακίου φακής στους Ιταλούς. Αυτά τα έλεγε το 2019 ο Κυριάκος Βελόπουλος μέσα στη Βουλή. Το 2019 τα έλεγε και πάμε να δούμε τι έλεγε ο Υπουργός Μεταφορών. Για πάμε να δούμε τι απαντήσεις έδινε ο Υπουργός Μεταφορών. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Αυτά τα φωνάζανε συνέχεια. Από το 2000, πότε είπαμε το, είδαμε το βίντεο. Το 2019. Από το 2019 ναι. Τα φώναζε ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή. Και είχαμε και το 2023 τον υπουργό. Τον κύριο Καραμαλή. Τον ναι. Κύριο Καραμαλή να λέει ότι ασφάλεια και να μην λέει κανένας τίποτα για προβλήματα στα τρένα. Και στο σιδηροδρομικό. Δεν είχε γίνει τίποτα, κύριε Καμπούρη. Εδώ κατέργησαν τη δευτεροβάθμια επιθεώρηση. Η Ενωμένη Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας πήγε στα δικαστήρια, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Φαγώθηκαν 4 δις. Δηλαδή είναι αλλεπάλληλα. Πάμε. Τηλεματική δεν εφαρμόστηκε ποτέ.